σημερινό παιχνίδι και αν και τι είναι αυτό που πήγε στραβά τουλάχιστον για την ομάδα σας, όσον αφορά τουλάχιστον το κομμάτι που πήρε στο Βραζίλιο. Εντάξει, είχαμε κάποιες πληροφορίες για την ομάδα του Άρη. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, πολύ καλή δουλειά, προπονητή. Γενικά ήταν μια ομάδα που με πολύ καλή οργάνωση στο παιχνίδι της. Στο πρώτο ημίχρονο, θεωρητικά, εμείς είμαστε σχεδόν μέχρι του παιχνιδιού. Δηλαδή, ο αντίπαλος ήταν πάρα πολύ καλός και στις μονομαχίες και στις πρώτες μπάλες και σε διάθεση και σε ενέργεια. Αλλά θεωρώ τα δικά μας παιδιά μετά το δεύτερο ημίχρονο και στην παράταση ήταν κυρίαρχοι. Αν μπορούσαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι και να τελειώσουμε και να πάμε στα πέναλτι. Ευχαριστημένη την προσπάθεια των παιδιών στο δεύτερο ημίχρονο και στην παράταση. Θεωρώ ότι είμαστε στο στάδιο προετοιμασίας. Εμείς ξεκινήσαμε αργά την προετοιμασία, είμαστε στο πρώτο μήνα. Σίγουρα θέλαμε να προκριθούμε, ήταν ο στόχος της ομάδος. Δεν καταφέραμε, συνεχίζουμε την προετοιμασία μας, που θεωρώ ότι είναι μια... θέλω να είμαστε έτοιμοι στο πρωτάθλημα της Βιταθηκής, που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είμαστε μια νέα ομάδα και ουσιαστικά χτιζόμαστε από την αρχή. Πώς κάνετε το... τη νέα δομή του θεσμού με την είσοδο των ομάδων των κυπελούχων, τον έψαξε σίγουρα η ομάδα σας, φέτος είχε μια μικρή γεύση και μικρή εμπειρία, αλλά πώς το πήρετε με το γεγονός που ξεκινάει και λίγο πιο νωρίς, αλλά δίνει και τη δυνατότητα σε τεχνικά σωματεία και να ζήσουν αυτή την εμπειρία που πήρατε. Είναι πολύ όμορφο, είναι πολύ όμορφο να παντρέψουμε το αριστερό ποδόσφαιρο με το αγροτηματικό. Όλοι από εκεί ξεκινάμε. Και θέλω ότι ήταν πολύ σπουδαίο για αυτή την διοργάνωση από την ομάδα που έρχονται από το αριστερικό επίπεδο για να έχουμε τέτοιε συμμετοχέ, τέτοια παιχνίδια με εμπειρία πολύ σημαντικό για τι ομάδε. Εμεί ήμασταν, ήταν ένα ταξίδι πολύ κουραστικό για μα. Επιστρέφουμε σίγουρα, είμαστε απορριμμένοι, αλλά συνεχίζουμε την προσπάθειά μα για να είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί και έτοιμοι στο πρωτάθλημα.